Ναι, ναι, ναι. Κότς στα Μαστρελάντ. Δεύτερη νίκη επί του Παναθηναϊκού. Η μία για το Final Four, η άλλη για την τετράδα. Έχουμε χάσει την μπάλα κυριολεκτικά. Όταν είχαμε χάσει εδώ πέρα από τον Ολυμπιακό 13-3, θυμάμαι τότε ότι είχα πει ότι θα κάνετε λίγο υπομονή και στα επόμενα παιχνίδια ότι θα κρινόμασταν όλοι και οι παίχτες και εγώ και όλη η Κεφαλονιά μέσα από τον καθρέφτη αυτής της ομάδας. Δείξατε λίγο υπομονή και είδατε ότι είχα δίκιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους παίχτες μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Παύλο τον Διαρεμέα. Ιδίως τον Παύλο, χωρίς τον Παύλο δεν θα τα είχα καταφέρει. Είναι το στήριγμά μου όλο τον χρόνο. Ευχαριστώ και τα παιδιά της Κεφαλονιάς, την Επιτροπή Πόλο και τον Πρόεδρο, που μετά από την περσινή χρονιά που μου δώσαν ένα σκουφάκι και μπορούσα να παίξω σε πολύ ανταγωνιστικό επίπεδο, μου εμπιστεύτηκαν την ομάδα και έδειξα ότι έχω φρέσκες ιδέες. Τους δικαίωσα για αυτή την επιλογή τους και είμαστε όλοι πάρα πολύ χαρούμενοι που μπορούμε και βάζουμε το αργοστόλι στο χάρτη του ελληνικού πόλου. Για δεύτερη συνεχή χρονιά ανεβήκαμε 2 σκαλοπάτια σε σχέση με πέρσι και μας αρέσει πάρα πολύ που είμαστε εδώ. Από εδώ και πέρα, τι μπορούμε να περιμένουμε? Ο ΝΟΑ είναι στην τετράδα, είναι στην Ευρώπη. Εντάξει. Πιστεύω ότι η ομάδα φέτος έκανε μια υπέρβαση στις 4 καλύτερες ομάδες της Ελλάδος. Παίξουμε play-off με τον Ολυμπιακό. Φοβερά πράγματα. Θα πάμε σε ένα Final Four κυπέλλου, να παίξουμε τη δουλειά μου. Έχουμε πολύ χρόνο μέχρι τότε και να ξεκουράσουμε. Και τώρα μας περιμένει ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Όχι από την άποψη του αποτελέσματος, αλλά η ομάδα αύριο το πρωί τα ξημερώματα θα φύγει, θα κατέβει στον Πειραιά και θα μπει κατευθείαν στο καράβι να πάει στη Χίο. Θα παίξει εκεί τη Δευτέρα. Μιλάμε για βιονικά παιδιά πλέον. Έτσι. Καταλαβαίνετε ότι η ομάδα. Εντάξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κόσμο που ήρθε σήμερα και μας στήριξε πάρα πολύ. Το έχω ζητήσει από την αρχή. Είναι πάντα ο 7ος, ο 8ος, ο 9ος παίχτης. Συγχαρητήρια και στον Παναθηναϊκό γιατί παραμένει μια πολύ μεγάλη ομάδα. Με τα προβλήματά της, όπως όλες οι ομάδες έχουν τα προβλήματά τους. Είμαστε σε καλύτερη κατάσταση. Το timing για μας ήταν καλύτερο. Μες στην έδρα μας είμαστε πανίσχυροι. Και συνεχίζουμε. Δεν έχει τελειώσει ακόμα. Έχουμε να παίξουμε ένα παιχνίδι στοιχείο. Και έχουμε να παίξουμε και ένα ημιτελικό κυπέλλου Ελλάδος. Αργοστόλη, ημιτελικό κυπέλλου Ελλάδος. Γιατί λέτε ότι έχετε να παίξετε ένα ακόμα παιχνίδι ημιτελικό κυπέλλου Ελλάδος? Γιατί μετά από αυτό το παιχνίδι μπορεί να έχουμε να παίξουμε άλλο. Αλλά έχετε να παίξετε δύο ακόμα παιχνίδια. Δεν έχουμε να παίξουμε δύο, έχουμε να παίξουμε ένα. Βάσει αυτό μας τα δύο. Ξαναλέω, Αργοστόλη, έχουμε μπει στο χάρτη της ελληνικής υδατοσφαίρισης και είμαστε πάρα πολύ ψηλά και τίποτα δεν είναι τυχαίο. Όλος ο όμιλος δουλεύει πίσω από αυτή την ομάδα και όλα αυτά τα παιδιά από τις 25 Αυγούστου δουλεύουν καθημερινά. Τα αποτελέσματα δεν είναι τυχαία. Ελπίζω και σε ανώνυμη συνέχεια όμως. Τα δύσκολα τώρα ξεκινάνε. Όταν είσαι ψηλά, κινδυνεύεις από την πτώση να τσακιστείς. Χαμηλά το κεφάλι, πολλή δουλειά και πολλή δουλειά και μέσα στον όμιλο, παιδιά. Μοναδική ευκαιρία για την πόλη, για όλη την Κεφαλονιά, μέσα από το τμήμα της υδατοσφαίρισης. Εντάξει, να βρούμε αυτό το κάτι παραπάνω που επιζητάμε όλοι στην καθημερινότητά μας και να νιώθουμε περήφανοι γι' αυτό. Αυτό είναι το πόλο του Αργοστόλου για φέτος, αυτό ήταν και πέρσι και ελπίζω αυτό να είναι και του χρόνου. Πώς κρίνετε τις αντιδράσεις των παικτών και τον πάγκο του Παναθηναϊκού? Όταν ξέρεις ότι μπορείς να έρθεις στην Κεφαλονιά και παίζεις για πολλά αποτελέσματα, τον οποίο είναι μέχρι και μία ήττα με 2 γκολ, σε κανένα δεν αρέσει η ήττα, ούτε σε εμάς. Πόσο μάλλον όταν το σκορ ξεφεύγει και κρίνεται μία θέση στη διαφορά τερμάτων. Και εμείς πιστέψαμε πριν από 3 μέρες στην Κέρκυρα, ήμασταν στην ανάλογη κατάσταση με την πορεία του Παναθηναϊκού. Αυτή είναι πάντα η μοίρα του Φλαμένου, να είναι εκνευρισμένο στο τέλος. Πιστεύω όμως ότι επειδή θα αναχωρήσουμε όλοι μαζί αύριο το πρωί, πιστεύω ότι την επόμενη ώρα θα είμαστε όλοι μαζί, θα μας δείτε στο κέντρο του Αργοστολίου, όλοι αγαπημένοι, θα συζητάμε για το παιχνίδι. Η μάχη τελείωσε, ξεκινάει η κανονική ζωή τώρα, παιδιά. Και αύριο το πρωί ξεκινάμε το γονικό θάμα για τυχείο. Συγχαρητήρια.